Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη έφερε τις χρόνιες παθογένειας ενός ολόκληρου συστήματος στην επιφάνεια. Οι χρόνιες παθογένειας, έτσι όπως φαίνονται στην δημόσια διοίκηση, έχουν και κάποιες ευθύνες που συλλήβδην το πολιτικό σύστημα καλείται να δώσει εξηγήσεις. Ένα τόσο σημαντικό γεγονός έφερε μια αλλαγή όχι μόνο στην κοινωνική ροή, την σταθερή που είχαμε, αλλά και στο πολιτικό σύστημα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο News Hub τον Σταύρο Χριστακόπουλο. Ο Σταύρος Χριστακόπουλος είναι καλός φίλος του site και είναι διευθυντής σύνταξης και έκδοσης στην εφημερίδα Το Ποντίκι και έχει πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Κύριε Χριστακόπουλε, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλησπέρα. Θέλω να μας πείτε ποια ήταν η επίδραση, ποιος είναι ο απόϊχος από αυτό το τραγικό συμβάν και πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα για τους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές, δηλαδή κυβέρνηση και αντιπολίτευση αρχικά. Ένα πρώτο σχόλιο. Σε πρώτη φάση αυτό που μπορούμε να δούμε, με μοναδικό εργαλείο βέβαια της δημοσκοπήσεις, διότι δεν υπάρχουν και πολλά άλλα διαθέσιμα, είναι ότι από εκεί που πολλά πράγματα έδειχναν μέχρι πριν από λίγο καιρό μία άνετη επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας ή τουλάχιστον μία επικράτηση, αν όχι άνετη, σίγουρα, πώς να το πω, μάλλον προδιαγραμμένη, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ντέρμπι. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει το προβάδισμα, ωστόσο έχει περιοριστεί, φαίνεται να περιορίζεται αρκετά η εκλογική της επιρροή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να καρπώνεται κάτι ιδιαίτερο από αυτές τις απώλειες, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν απευθείας μετακινήσεις από το ένα μεγάλο κόμμα στο άλλο. Ωστόσο, ακόμη και η αίσθηση ότι η εξουσία παίζεται μπορεί να δημιουργήσει νέες συνθήκες στις εκλογές όποτε τελικά γίνουν. Μέχρι στιγμής, αυτό που διαπιστώνουμε είναι το εξής. Υπάρχει στην κοινωνία ένας θυμός. Γενικευμένος θυμός. Φαίνεται ότι το δυστύχημα των Τεμπών έχει αγγίξει τον κόσμο με έναν τρόπο τρομακτικά έντονο. Έχει δημιουργήσει συναισθήματα θλίψης, οργής, απέχθειας ενδεχομένως προς όλους όσοι έχουν συμβάλει στο να καταλήξουμε να είμαστε μια χώρα με απολύτως τριτοκοσμική εικόνα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις ιδιοδρομικές, αλλά και άλλες μετακινήσεις, αλλά και σε ό,τι αφορά το μοντέλο διαχείρισης που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή μπροστά μας και το οποίο πραγματικά προσομοιάζει σε τον κόσμο. Είπατε πριν ότι τη λέξη θυμός, ποιος, για να το πάρουμε από τα κάτω, ποιος υποφελείται από αυτό το θυμό? Δηλαδή μπορεί να δούμε καταστάσεις όπως το 2010 που ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% έφτασε να γίνει κυβέρνηση μέσα από τα γεγονότα και το θυμό που υπήρχε τότε από την κοινωνία για όλο το πολιτικό σύστημα. Μπορεί να δούμε να αναδειχθούν νέες δυνάμεις. Ποιοι εξυπηρετούνται από αυτό το θυμό? Όχι, δεν νομίζω ότι έχουμε πιθανότητα τέτοιων φαινομένων. Μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση χρεοκοπίας στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ήταν τρομακτικά σοκαριστική. Ήταν το γκρέμισμα της ζωής του γενικού πληθυσμού της χώρας. Ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Σήμερα έχουμε μια κοινωνία πολύ πιο έμπειρη σε κρίσεις, πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ ταλαιπωρημένη σε σημαντικό βαθμό, αλλά από το 19 και έπειτα σταθεροποιημένη. Και αν και από το 19, ίσως από το 18, από τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, που αρχίζει να προδιαγράφεται η έξοδος από τα μνημόνια. Από εκεί και ύστερα και το πολιτικό σύστημα σταθεροποιήθηκε, που είναι πολύ σημαντικό. Και το κυριότερο, βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, η νεοναζιστική άκρα δεξιά, η οποία ήταν εκείνα τα χρόνια ένας υποδοχέας του θυμού και της δυσαρέσκειας, δεν είναι πια αυτό που ήταν. Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η πραγματική της ταυτότητα, παραβατική, δολοφονική και όλα όσα ζήσαμε και διαπιστώσαμε
ιδιαίτερα από την δολοφονία Φίσα και μετά, δείχνει ότι τουλάχιστον από εκείνη την πλευρά δεν υπάρχει κάποιος υποδοχέας της λαϊκής δυσαρέσκειας. Ακόμα και αν αυτή η δυσαρέσκεια γίνεται ακραία. Επίσης, από την πλευρά της αριστεράς δεν υπάρχουν υποδοχής τέτοιου είδους δυσαρέσκειας, με την έννοια ότι η βασική μετατόπιση έγινε το 2012. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ διαδέχτηκε επί της ουσίας σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι πλήρως, το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και ύστερα δεν νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει τις δυνατότητες, εγώ θα έλεγα ούτε καν διαθέσεις, ούτε ο Βαρουφάκης, ούτε υπάρχει κάποιο άλλο σχήμα αυτή τη στιγμή το οποίο θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να υποδεχτεί μαζικά τη δυσαρέσκεια. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι ακόμη κι αν ο θυμός σε ένα βαθμό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη στιγμή δεν είναι ο βασικός παίχτης. Για να υποθέσουμε ότι από το δικό του στρατόπεδο θα υπάρξει μαζική μετακίνηση. Ο Πώς κίνδυνος... Πώς εξηγείται όμως το γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει μια πτώση δημοσκοπική πολύ σημαντική στην Δημοκρατία, δεν υπάρχει όμως απορρόφηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει σταθερός πάντα με ό,τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή... Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει αυτή τη σταθερότητα για έναν πολύ απλό λόγο. Στην Ελλάδα, από ό,τι έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια σημαντική διαφοροποίηση, έχουμε δύο άξονες πολιτικούς ιδεολογικούς. Έναν που αρχίζει από την κέντρο δεξιά και καταλήγει στην άκρα δεξιά και έναν που αρχίζει από την κέντρο αριστερά και καταλήγει στην άκρα αριστερά. Αυτοί οι δύο πόλοι είναι γενικά ισοδύναμοι. Φαίνεται ότι με όρους τουλάχιστον ιδεολογικούς τέτοιες μετακινήσεις δεν πολύ υπάρχουν. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι ότι αντίθετα με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι σχεδόν απόλυτη κυρίαρχη στον χώρο της, ο ΣΥΡΙΖΑ το άλλο μεγάλο οικόπεδο το μοιράζεται με πολλούς και είναι μεγάλο το κομμάτι το οποίο δεν ελέγχει. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να δούμε μετακινήσεις κατά βάση από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ ή μια διπλή μετακίνηση από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ και από το ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ για να δούμε κάτι τέτοιο. Οπότε ουσιώδης μεγάλη μεταβολή, θεαματική μεταβολή, δεν μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να δούμε άλλα πράγματα όμως. Μπορούμε να δούμε μια μετακίνηση η οποία δεν θα γίνει ενδεχομένως με πολιτικούς παύλα ιδεολογικούς όρους, αλλά με οικονομικούς όρους. Εκεί θα παίξει, είναι αρκετά τα πράγματα που μπορούν να παίξουν ρόλο, ένα εκ των οποίων είναι οι αντοχές που έχει επιδείξει το κοινωνικό αυτό κομμάτι, το οποίο είναι είτε στα πολύ χαμηλά της μεσαίας τάξης, είτε ακόμη χαμηλότερα από αυτήν. Δηλαδή, τη μαζική μετακίνηση, αν προκύψει, που δεν ξέρουμε αν μπορεί να συμβεί και πράγμα, έτσι, θα μπορούσε να συμβεί μόνο με όρους, εγώ θα έλεγα, οικονομίας και όχι με όρους οργής. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που το έχουμε αυτή τη στιγμή, ούτε αν υπάρχει δεν μπορούμε να το δούμε. Έτσι. Και τι παρατηρούμε, μία μεγάλη μετατόπιση πρώην ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, όπου παραμένουν ως αναποφάσιστοι και προφανώς έχουν αρκετά πράγματα να δουν και να κρίνουν μέχρι να φτάσουν στην τέλη. Μέχρι πρότινος δύο ήταν τα θέματα τα οποία απασχολούσαν τουλάχιστον τη μεγάλη μάζα, έτσι όπως φαίνονταν και από τις δημοσκοπήσεις μέχρι και πριν το δυστύχημα, μάλλον μέχρι πριν τους σεισμούς στην Τουρκία, που ήταν τα θέματα εθνικής ασφάλειας και η οικονομία. Επειδή έχουμε τους σεισμούς στην Τουρκία και από ό,τι φαίνεται οι προκλήσεις έχουν πέσει και για το επόμενο διάστημα, το κοντινό τουλάχιστον, θα κρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Υπολογίζεται να κυριαρχήσει το θέμα της οικονομίας στην χαμηλή ή και στη μεσαία τάξη, όσον αφορά την πρόθεση ψήφου? Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ βασικό κριτήριο. Αυτό που αισθάνομαι εγώ, βλέποντας όχι μόνο τις δημοσκοπήσεις, αλλά και ανθρώπους γύρω-γύρω, είναι ότι ο θυμός για τα Τέμπη δεν αφορά αποκλειστικά τα Τέμπη. Είναι ένας γενικότερος θυμός. Και η βασικότερη αιτία του θυμού αυτού είναι η αδυναμία ενός πολύ μεγάλου κομματιού της κοινωνίας με χαμηλά εισοδήματα να αντέξει μια ακρίβεια η οποία τον βασανίζει ήδη πάρα πάρα πολλούς μήνες.
του έχει σακατέψει το εισόδημα, του έχει σακατέψει την αγοραστική δύναμη, του έχει διαλύσει την ποιότητα ζωής και ομολογουμένως ούτε με τα καλάθια του νοικοκυριού, ούτε με τα food pass, ούτε με άλλα παρόμοια μέτρα μπορεί να αντισταθμίσει ό,τι έχει χάσει μέχρι στιγμής. Και έχει χάσει πολύ. Ας σκεφτούμε δηλαδή ότι κάθε δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο έχουμε αυξήσει τη τάξη του 20, 25, 30% σε είδη τα οποία δεν μπορούν να λείπουν από τα σπίτια. Μπορεί κανείς να καταλάβει ότι αυτές οι απώλειες είναι μεγάλες. Ένα πράγμα που έχει ενδιαφέρον εδώ και αξίζει να το πούμε είναι το εξής. Ότι μέχρι πριν από κάμποσους μήνες, να πω 6, να πω 7, να πω 8, κάπου τόσο, είναι γεγονός ότι ένα κομμάτι το οποίο κινείται στα χαμηλά της μεσαίας τάξης, το οποίο ομολογουμένως επί Νέας Δημοκρατίας είχε ωφεληθεί φορολογικά, μιλάμε πάντοτε για ανθρώπους οι οποίοι φορολογούνται πλήρως και νομίμως, έτσι, διότι αν κάποιος φοροδιαφεύγει, η επίδραση είναι πάρα πολύ μικρή ή ανύπαρκτη, είχαν όντως ωφεληθεί από τη φορολογική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Σε σοβαρό ποσοστό. Υπάρχει ένα ερώτημα. Εάν η ωφέλεια που έλαβαν από τη φορολογική μεταρρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να εμφανίζει ακόμα συν στην τσέπη τους. Δεν το γνωρίζουμε. Και δεν γνωρίζουμε για πόσους ισχύει και τι ακριβώς. Έτσι. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι, ακριβώς κάτω από αυτό, από άψη κλίμακας, το οποίο δεν είχε φορολογηθεί από την. Δεν είχε, συγγνώμη, εποφεληθεί από τις φορολογικές αλλαγές που επέφερε η Νέα Δημοκρατία, διότι πολύ απλά έτσι και αλλιώς δεν πλήρωνε φόρους. Είχε ένα εισόδημα είτε πολύ κοντά είτε εντός του αφορολόγητου ορίου. Εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας είναι αυτό που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά. Και δεν έχουμε καμία ιδέα αυτή τη στιγμή για το πώς σκοπεύει να αντιδράσει εκλογικά. Προφανώς, όλο αυτό το κλίμα των δημοσκοπήσεων που βλέπαμε μέχρι πρότινος ήταν, εντάξει, υπό μεγάλη αμφισβήτηση. Με ποια έννοια? Ότι ήταν πολύ μακριά από τις εκλογές. Το όποιο δίλημα ήταν και αυτό πολύ μακρινό. Νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά φαίνονται δύο πράγματα. Πέρα από την οργή για τα Τέμπη, κατά τη γνώμη μου φαίνεται ότι όσο ο μέσος πολίτης ή ο πληττόμενος πολίτης φτάνει πιο κοντά στην κάλπη, είναι πιο διαθέσιμος στο να απαντήσει, εκφράζεται ευκολότερα, είναι πιο κοντά στην τελική του απόφαση. Δηλαδή, προφανώς για όσους καταλαβαίνουμε κάποια στοιχειώδη πράγματα, η διαφορά των 8, των 9, των 10 μονάδων ήταν ψευδής. Δεν υπήρξε στην πραγματικότητα ποτέ, έτσι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι, επειδή ακριβώς μας είναι άγνωστη η συμπεριφορά εκείνου του κομματιού που πλήττεται κυρίως οικονομικά και που έρχεται και ο θυμός για τα Τέμπη να το ενισχύσει τη διάθεση του για αντίδραση, δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή, τι θα θυμάται από την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Έχει περάσει μια πλήρη τετραετία. Υπήρξαν πράγματα στη φορολογική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, τα οποία απομάκρυναν πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια της μεσαίας τάξης. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι θυμούνται από εκείνη την περίοδο ή πώς αξιολογούν το σήμερα. Επειδή επικαλεστήκατε τη ζυγαριά, είναι ακριβώς αυτό το οποίο ζυγίζει περισσότερο. Είναι πράγματα τα οποία θα μας απαντήσει μόνο η κάλπη. Θα σε έκανα αυτή την ερώτηση η κυρία Χρυστακόπουλε, γιατί επειδή επικαλεστήκατε τη μνήμη και ενδεχομένως η κυβέρνηση μπορεί να έχει πιστωθεί κάποιες ενέργειες ως προς τη διαχείριση στην υβριδική επίθεση στον Εύρο, στα ελληνοτουρκικά με το 2020, με την επακούμιση των φρεγατών ή στην εξωτερική πολιτική, ας πούμε, όλο αυτό το διάστημα. Και λέτε δηλαδή ότι μπορεί, επειδή υπάρχει και αυτό στην Τουρκία που έχει πέσει τώρα η ένταση, να μην κρατηθεί στη μνήμη αυτό όλο το πεδίο και να κυριαρχήσει το οικονομικό, το οποίο θα οξύνεται, θεωρείται, από εκεί και μπρος. Με βάση αυτά που έχουμε, με βάση τουλάχιστον τις προβλέψεις όλων των επίσημων φορέων της Ελλάδας, της Ευρώπης κλπ, την Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλπ, γνωρίζουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια.
Και επίσης δεν υπάρχει κάτι πάρα πολύ σαφές σε ό,τι αφορά το πρόβλημα των επιτοκίων, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα νοικοκυριό το οποίο χρωστάει. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι από τη μία χάνουν σε αγοραστική δύναμη λόγω της ακρίβειας, από την άλλη επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο σε ό,τι αφορά τις δόσεις δανείων, είτε πρόκειται για μικρά καταναλωτικά, είτε για μεγαλύτερα στεγαστικά, είτε για οτιδήποτε άλλο, είτε για επαγγελματικά δάνεια. Βλέπουμε ότι η προοπτική μείωση των επιτοκίων δεν είναι κάτι πολύ κοντινό. Άρα με αυτή την έννοια η οικονομική θέση του μέσου νοικοκυριού και ιδιαίτερα του πιο χαμηλού εισοδηματικά, προφανώς θα συνεχίσει να επιδεινώνεται για ένα διάστημα ακόμα χωρίς να υπάρχει ορατή κατάληξη σε όλη αυτή την περιπέτεια. Θα μπορούσε να καρποθεί το ΠΑΣΟΚ κάτι, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, από αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, παρότι οι δημοσκοπήσεις συλλήβδιν είναι ενάντια στο πολιτικό σύστημα, στην πολιτική τάξη, θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση να εκμεταλλευτεί κάτι και να το εξαργυρώσει δημοσκοπικά. Νομίζω όχι. Ούτε δημοσκοπικά ούτε εκλογικά. Με ποια έννοια το λέω. Το ΠΑΣΟΚ, παρότι όπως νομίζω το έχουμε ξαναπεί μαζί, είχε ξεκινήσει με ένα λαμβάνοντας τρομακτική όθηση και μηντιακή και επικοινωνιακή κτλ. Την περίοδο της εκλογής του κ. Ανδρουλάκη, στη συνέχεια όρισε το ΠΑΣΟΚ μόνο του το ρόλο του στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή περιέγραψε επί μήνες τον εαυτό του ως τον χρήσιμο, δύσκολο, απαιτητικό, όποιο επίσης το θέλετε βάζετε, αλλά εταίρο. Εταίρο μιας συγκυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μικρός εταίρος, ο οποίος θα διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα, αλλά στην πραγματικότητα η πολύ μεγάλη μάζα των πολιτών θα φτάσει στην κάλπη για να επιλέξει ποιος θα το κυβερνήσει. Γιατί αυτός που θα είναι πρωτοκόμμα, προφανώς θα είναι αυτός που θα δώσει και το χρώμα, τον τόνο και το περιεχόμενο της επόμενης διακυβέρνησης. Όσο σκληρός διαπραγματευτής και να είναι ο μικρός εταίρος, όσα πράγματα και αν καταφέρει να αποσπάσει ή να επιβάλλει στην ατζέντα του πρώτου, ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος θα καθορίσει την επόμενη διακυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, οι Έλληνες σε αυτή τη φάση έχουν να επιλέξουν μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Πάντως, προφανώς θα διατηρήσει το ποσοστό του, ενδεχομένως λιγάκι να το αυξήσει έτσι, μέσα σε ένα κλίμα γενικής δυσαρέσκειας και θυμού κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι όντως θεαματικό. Αυτό γιατί παρότι προέρχεται από ένα σκάνδαλο, ας πούμε, με την κυρία Καϊλή, το οποίο δεν έχει πλαίσει ειδικής βέβαια, αλλά έχει αφήσει μια τοξικότητα, στη συγκεκριμένη χρονική φάση θα μπορούσε ενδεχομένως να καρποθεί από την κόπωση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, ας πούμε τα τελευταία 8 χρόνια από τη διακυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Χρυστακόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.